σύνταξή μας. Να πούμε ότι έχουμε και ένα νεπρό στο προσδιορισμό, αυτό το κουμ νύμφης. Το κουμ είναι πρόθεση, συνοδεύει εδώ το νύμφη σε αφαιρετική πτώση και είναι ένας εμπρόστος προσδιορισμός της σύγκρισης. Με τις νηρίδες συγκρίνει η Κασιόπη τον εαυτό της. Νεπτούνου σειρά του, ατώρα με Θεόπαιο, ούργετ μπέλου αμαρίνα, μκβε ίνκολη νόκετ. Ο Ποσειδώνα, οργισμένο, στέλνει στην ακτή τη Αιθιοπία θαλάσσιο κήτο που καταστρέφει του ανθρώπου. Εδώ τώρα το ρήμα δεν είναι μόνο ένα. Έχουμε και το ούργετ και το νόκετ, που σημαίνει ότι έχουμε δύο προτάσει. Η πρώτη πρόταση, η οποία είναι κύρια, ξεκινάει από τον Νεπτούνου και φτάνει μέχρι το Μαρίνα. Και η δεύτερη, η οποία χωρίζεται με κόμμα από την κύρια, είναι η αναφορική πρόταση Gve Incolis Nocet, η οποία εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία Gve Gve Gvod. Στην πρώτη πρόταση, επαναλαμβάνουμε τη μετάφραση, ο Ποσειδώνας οργισμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας θαλάσσιο κήτος. Ούργετ λοιπόν το ρήμα, Νεπτούνου στο υποκείμενο, Μπέλουαμ το αντικείμενο, το κήτος, θαλάσσιο κήτος. Ομοιόπτωτος προσδιορισμός. Αιτιατική του επιθέτου Μαρίνους, Μαρίνα, Μαρίνου, επιθετικός προσδιορισμός στο Μπέλμαν. Τώρα, το Ιράτους. Το Ιράτους είναι σε ονομαστική πτώση και προσδιορίζεται υποκείμενο Νεπτούνους. Πάει να πει ότι δίνει κάποια ιδιότητα στο υποκείμενο. Εδώ δεν έχουμε συνθετικό ρήμα, για άλλη μια φορά έχουμε ένα επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου. Αντ ώρα. Στην ακτή. Ο ευρώθετος προσδιορισμός δηλώνει κίνηση σε τόπο. Στην ακτή της Αιθιοπίας. Το Αιθιόπιο βρίσκεται σε γενική πτώση, άρα είναι ετερόπτωτος προσδιορισμός, μια γενική κτητική στο όραμ. Η ακτή που ανήκει στην πόλη της Αιθιοπίας. Κβε ίνκολης νόκετ. Πάμε στην αναφορική πρόταση. Που καταστρέφει τους κατοίκους. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε λίγο για τη σύνταξη του ρήματος νόκαιο και όλων των ρημάτων που δείχνουν εχθρική διάθεση. Τα ρήματα που δηλώνουν εχθρική διάθεση, καθώς και αυτά που δείχνουν φιλική, συντάσσονται πάντοτε με δοτική πτώση και παίρνουν αντικείμενο σε δοτική. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα αρχαία. Εδώ λοιπόν σε αυτή την πρόταση βλέπουμε αυτό εδώ το ίνκολης ως αντικείμενο στο νόκετ, σε δοτική οπωσδήποτε πτώση, γιατί το ρήμα νόκιο σημαίνει καταστρέφω. Άρα βλάπτω, άρα δείχνω μία εχθρική διάθεση προς μία κατεύθυνση. Το κβε είναι σε ονομαστική πτώση, άρα είναι το υποκείμενο του νόκετ και προσδιορίζει βέβαια η πρόταση αυτή το μπέλουαμ. Το κήτος είναι αυτό που καταστρέφει τους κατοίκους. Oraculum incolis responded. Το μαντίο απαντάει στους κατοίκους. Κύρια πρόταση, responded το ρήμα, oraculum το υποκείμενο, incolis το αντικείμενο. Και εδώ βλέπουμε ότι το αντικείμενο είναι σε δοτική πτώση. Το ρήμα respondo συντάσσεται με δοτική, γιατί υπάρχει σε αυτό το ρήμα μπροστά αυτό το πρόσφημα ρε. Το πρόσφημα ρε μας υποδηλώνει ότι το ρήμα συντάσσεται με αντικείμενο σε δοτική πτώση. Ρέγγια χώστια ντέο πλάκετ. Βασιλικό σφάγιο αρέσει στο Θεό. Κύρια η πρόταση πάλι, αυτή που είναι μέσα στα εισαγωγικά. Πλάκετ είναι το ρήμα. Χώστια το υποκείμενο. Το ρέγγια, ομοιόπτωτος προσδιορισμός. Βρίσκεται και αυτό σε ονομαστική πτώση, άρα λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός το χώστια. Το ντέο είναι και αυτό σε δοτική, γιατί το ρήμα πλάκαιο δείχνει φιλική διάθεση. Βασιλικό σφάγιο αρέσει στο Θεό. Που σημαίνει ότι σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα που αναφέραμε παραπάνω, το ρήμα πλάκαιο παίρνει αντικείμενο σε δοτική. Τον κεφαίος Ανδρομέντα ματσκόπουλου μάντλητα. Τότε ο κεφαίας δένει την Ανδρομέδα σε ένα σκόπελο. Σε ένα βράχο αλλιώς. Κύρια η πρόταση ξεκινάει με έναν επιρρηματικό προσδιορισμό, το TUM, που είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου, σημαίνει τότε. Το ρήμα της πρότασης Adligat, πρώτη συζυγία, το υποκείμενο είναι κεφαίους, σε ονομαστική, ποιον δένει την Ανδρομέδα, Ανδρομένταμ το αντικείμενο, Ad Scopulum. Εδώ έχουμε έναν εμπρόθετο προσδιορισμό, την πρόθεση Ad μαζί με
αιτιατική πτώση πάντα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Εδώ ο εμπρόθεσμος προσδιορισμός δείχνει τόπο. Πέλουα ανταντρομέντα σε μόβερ. Το κήτος κινείται προς την Ανδρομέδα. Μόβερ. Το ρήμα μόβεο, δεν ξεχνάμε, δεύτερη συζυγία, αρχική χρόνη μόβεο, μόβι, μότου μοβέρε και κλείνεται μόβεο, μόβες, μόβετ, μοβέμους, μοβέτης, μόβεν. Το υποκείμενο του μόβετ, γάμα ενικό πρόσωπο, είναι σε ενικό αριθμό, μπέλουα λοιπόν το υποκείμενο. Το σε είναι το αντικείμενο του μόβετ και εδώ βλέπουμε και πάλι, όπως στην προηγούμενη πρόταση, ότι το υποκείμενο και το αντικείμενο είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το κήτος κινείται, κινεί τον εαυτό του. Άρα, πάλι εδώ έχουμε αυτοπάθεια για το λόγο που είδαμε και στην προηγούμενη πρόταση εδώ στο Cassiope se comparat. Ρήμα μόβετ, βέλουα το υποκείμενο, σε το αντικείμενο, ανδρομένταμ είναι εμπρόθεστος κατεύθυνση σε πρόσωπο, γιατί το κήτος κινείται προς την Ανδρομέδα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε εδώ κίνηση τόπο, αλλά κατεύθυνση σε πρόσωπο. Ρεπέντε, Περσέους κάλκες πενάτης αντβόλα. Ξαφνικά ο Περσέας καταφτάνει με φτερωτά σανδάλια. Αντβόλα είναι το ρήμα, Περσέους το υποκείμενο. Το ρεπέντε είναι και αυτό ένα επίρρημα, σημαίνει ξαφνικά, και είναι επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου. Πώς καταφθάνει με φτερωτά σανδάλια. Κάλκεις πενάτης. Το είπαμε και προηγουμένως ότι το κάλκεις δηλώνει μια επιρρηματική σχέση και συγκεκριμένα δηλώνει το όργανο με το οποίο πέταξε και κατέφθασε ο Περσέας, άρα είναι αφαιρετική του οργάνου. Το πενάτης είναι επιθετικός προσδιορισμός στο Calcase. Πού ελαμβίντετ ετ στούπετ φόρμα που έλε. Βλέπει την κοπέλα και θα μπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας. Δύο προτάσεις οι οποίες συνδέονται παρατακτικά με το ετ. Η πρώτη πρόταση, πού ελαμβίντετ, κύρια πρόταση, βίντετ το ρήμα, του ρήματος βίντεο δεν ξεχνάμε, πολύ σημαντικό ρήμα. Πού έλαμ το αντικείμενο. Και η επόμενη πρόταση, από το έτ μέχρι το πουέλα, θα μπώνεται από την ομορφιά της κοπέλας, στούπετ το ρήμα, φόρμα αφαιρετική της αιτίας. Η ομορφιά της κοπέλας, το πουέλε, είναι ένας ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική κριτική στο φόρμα. Περσέους χάστα μπέλουαμ τέλετ, εταντρομένταμ λίμπερατ. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με δόρυ και ελευθερώνει την Ανδρομέδα. Δύο ρήματα, άρα δύο προτάσεις. Δέλετ το ρήμα, λίμπερατ το δεύτερο. Δύο προτάσεις πάλι συνδέονται παρατακτικά με το ΕΤ. Περσέους έως δέλετ, είναι η πρώτη πρόταση. Δέλετ το ρήμα, Περσέους το υποκείμενο, μπέλον το αντικείμενο. Πώς σκοτώνει ο Περσέας? Με το δόρυ. Χάστα λοιπόν, πάλι έχουμε εδώ επιρρηματική σχέση. Πάλι εδώ αυτό βρίσκεται σε αφαιρετική του οργάνου. Λίμπερατ, η επόμενη πρόταση. Ρήμα και αντρομένταμ, το αντικείμενο του Λίμπερατ. Δεν ξεχνάμε ότι το υποκείμενο του Λίμπερατ είναι πάλι το Περσέος, από την προηγούμενη πρόταση το κατανοούμε. Και τέλος, στην τελευταία πρόταση, Κεφέους Κασιόπε ετίνκολε Αιθιώπε βάλτε γκάουντεν. Ο Κηφέας, η Κασιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ. Γκάουντεντ το ρήμα και υποκείμενα είναι τα εξής τρία. Κεφέους, Κασιόπε, ετ ίνκολε. Τα δύο πρώτα συνδέονται με ασύνδετο σχήμα και το αμέσως επόμενο με τον σύνδεσμο, το συμπλεκτικό, το ετ. Οι κάτοικοι της Αιθιοπίας. Το Αιθιόπιε είναι γενική κτητική. Οι κάτοικοι που ανήκουν στην Αιθιοπία χαίρονται πάρα πολύ. Το βάλτε είναι επίρρημα του ποσού. Εδώ, παιδιά, τελειώσαμε τη συντακτική ανάλυση του κειμένου. Πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε τη χρήση των πτώσεων στα λατινικά. Η δοτική και η αφαιρετική έχουν διαφορετικές λειτουργίες από ό,τι στα αρχαία ελληνικά και πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.